Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος αμάρτησε και εισήλθε ο θάνατος. Και ο θάνατος εισήλθε για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Προσέξτε να μην γίνει το κακό αθάνατο. Θα το εξηγήσουμε. Και αυτό αποτελεί μια ευεργεσία του Θεού. Εάν το κακό δεν γίνεται αθάνατο και καταλύεται με τον θάνατο, αυτό σίγουρα αποτελεί μια ευεργεσία του Θεού. Να πως το λέγει, αγαπητοί μου, εδώ η Σοφία Σειρά. Είναι στο 41ο κεφάλαιο. Ο θάνατε, καλόν σου το κρίμα. Εστίν, ανθρώπο επιδεωμένο και ελασουμένο ισχύει, εσχατογύρω και περισπομένο περί πάντων και απειθούντι και απολολεκώτη υπομονήν. Δηλαδή, ο θάνατε, για σένα η θεία απόφαση είναι καλή για τον άνθρωπο που έχει οικονομικές ανάγκες και η σωματική του δύναμη σε λατώνεται, που βρίσκεται στα έσκατα γυρατιά και βασανίζεται από μύριες φροντίδες. Καλός ο άνθρωπος. Το λέμε, ξέρετε, και εμείς. Ησύχασε, λέμε, αυτός ο άνθρωπος. Μα από αρρώστια, μα από φτώχεια, μα από γυρατιά βαριά, δηλαδή, ησύχασε, αναπαύτηκε, λέμε, ο άνθρωπος αυτός. Και φιλοσοφεί ο Ιερός Ψαλμοδός και λέγει στον 89ο ψαλμόν: «Έθου τα σανομία σημών». Συγγνώμη. Να συνεχίσω αυτό τη Σοφία Σειρά. «Και επαναστατή», λέγει, πως το είπε εδώ το κείμενο, «και απειθούντι και απολολεκώτη υπομονή». Ο ηλικιωμένος άνθρωπος χάνει την υπομονή του. Στεναχωρείται, αγανακτεί. Πόσες φορές εγώ πάντα ανθρώπους ετοιμοθανάτους ερωτώ, είναι μια βασική ερώτηση αυτή. Μάλιστα αν προηγήθηκε αρρώστια, και μάλιστα μακροχρονή αρρώστια, μήπως αγανακτήσατε εναντίον του Θεού. Προσέξτε, μήπως αγανακτήσατε, λέω, στον άνθρωπο εναντίον του Θεού, ώστε αν συνέβη να συγχωρεθεί. Θυμάμαι, σας το έχω κι άλλοτε πει, ένας άνθρωπος καρκινοπαθής, μόνος του έπαθε, όλο το σώμα του ήταν καρκίνος, τυφλώθηκε, κανένας στον κόσμο δεν είχε. Σας έχω πει το περιστατικό αυτό. Έμενε στη λαχαναγορά της Λαρίσης. Όσοι ποτέ πέρασαν από εκεί θα τον εγνώριζαν, όμως πολλά χρόνια τώρα. Εγώ τον έλεγα Λάζαρο, γιατί έμοιαζε με τον Λάζαρο της παραβολής. Τον ερώτησα και μου λέγαν οι αδελφές, το δικό μας το νοσοκομείο, ότι πρέπει να έχει φρικτούς πόνους. Και όταν πέθανε, ξέρετε, δεν υπήρχε κανείς να πάει στην κηδεία του. Τον έβαλαν σε ένα κουτί και τον πήγαν στο νεκροταφείο και τον έθαψαν. Κανένας δεν υπήρχε να είναι δικός του. Και του λέγω, μήπως αγανακτείτε. Και μιλούσα στον πληθυντικό, γιατί αυτοί είναι αληθινοί κύριοι. Μήπως έχετε αγανακτήσει. Η απάντησή του επιλέξει, πα, να αγανακτήσω. Γιατί? Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζει εδώ. Μη ευλαβού κρίμα θανάτου, μνήστητη προτέρων σου και εσχάτων. Δηλαδή, μη φοβάσαι την απόφαση του θανάτου. Θυμήσου πόσοι υπήρξαν πρωτύτερα από σένα και πόσοι θα ζήσουν ύστερα από σένα. Εδώ μια μικρή παρένθεσούλα.
Λέει κάποιος συγγραφέας, ξένος είναι, θυμίσου όταν λέγει επιδιώκεις να δοξαστείς, να μάθεις πολλά, να γίνεις τρανός στη ζωή. Θυμίσου, λέει, πόσοι πριν από σένα υπήρξαν τέτοιοι, πόσοι τώρα που εσύ σκέπτεσαι έτσι υπάρχουν και πόσοι θα υπάρξουν. Ξέρετε πόσο με είχε συγκλονίσει αυτό που είχα διαβάσει? Ήμουν τότε, παρακαλώ, κάτι, είχα απολυθεί ή απολυόμουν από το στρατό. Πόσο με βοήθησε αυτό να δω με κάποια ταπείνωση κάθε φιλοδοξία που μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος. Και τι κάνω? Θα κάνω ό,τι έκαναν εκατομμύρια άνθρωποι πριν από μένα. Εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν τώρα αυτό που θέλω να κάνω εγώ, και εκατομμύρια άνθρωποι θα κάνουν εις το μέλλον. Και ο άνθρωπος ταπεινούται. Δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει και να σπουδάσουμε και ό,τι άλλο να κάνουμε, αλλά με ταπείνωση πρέπει να υπάρχουν αυτά. Έτσι λέγει εδώ, μη φοβάσαι την απόφαση του θανάτου, θυμίσου πόσοι υπήρξαν πρωτύτερα από σένα και πόσοι θα ζήσουν ύστερα από σένα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές τέτοιες περικοπές στην Αγία Γραφή περί του θανάτου, στην Παλαιά κυρίως Διαθήκη. Και συνεχίζει, τούτο το κρίμα παρακυρίου πάσης αρκή, και τι απανένει εν ευδοκία υψίστου, ότι δηλαδή αυτή η απόφαση έχει εκδοθεί από τον Κύριον και στη γη, λέει, θα γυρίσεις, είπε εις τον Αδάμ, για κάθε ανεξαιρέτως άνθρωπον. Και γιατί συνεπώς αντιστέκεσαι να υποταχθείς σε αυτό που θέλει ο Κύριος? Μα θα μου πείτε, όταν μια μάνα αγανακτή κατά του Θεού, γιατί πέθανε το παιδί της 15-20 χρονών, παιδί 25 χρονών, δεν έχει δίκιο. Τώρα έκρινε ο Θεός να πάρει το παιδί αυτό. Ύστερα, από εδώ βλέπετε, από το θέμα του θανάτου, κατά πόσο είναι η διοκτησία μας τα παιδιά. Από εδώ το βλέπετε. Ναι, ακόμα και τα μέλη μας δεν είναι η διοκτησία μας. Όταν θα πει ο γιατρός πρέπει να κοπεί το χέρι αυτό, γιατί, για κάποιο λόγο, δεν μπορεί να λες χέρι μου, χεράκι μου, δεν θέλω να σε αποχωριστώ. Θα κοπεί ή στο κόβει ένα ατύχημα το χέρι. Για να δείτε κατά πόσο ήμεθα ιδιοκτήτε του εαυτού μας. Μόνο της ψυχής μας ήμεθα ιδιοκτήτε. Ακριβέστερα της προαιρέσεώς μας. Διότι και την ψυχή μας δεν μπορούμε να την κρατούμε και να την πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Αλλά μόνο της προαιρέσεώς μας είμαστε ιδιοκτήτε. Και συνεχίζει. Είτε 10, είτε 100, είτε 1000 έτη, ουκέστην ενάδου ελεγμός ζωής. Δηλαδή, είτε 10, είτε 100, είτε 1000 χρόνια ζήσεις, στον Άδη δεν υπάρχει έλεγχος για τη διάρκεια της ζωής. Να σου πει ο Άδης, να σου πει προσωποποίησης, πόσα χρόνια έζησες επάνω στη γη. Δηλαδή, είναι ποιοτική και όχι ποσοτική η εκτίμηση της ζωής. Ποιοτική, όχι ποσοτική. Δεν λέγει κάπου, στη Σοφία Σολομώνος πάλι είναι, ότι λίγο έζησε αλλά επλήρωσε χρόνους μακρούς. Λίγο έζησε αλλά σαν να έζησε πολλά πολλά χρόνια. Γιατί? Διότι η ποιότητα της ζωής υπήρξε ωραία, αγαθή. Ακόμη και ο ψαλμοδός φιλοσοφεί και λέγει, έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, ο αιών ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου. Δηλαδή, η διάρκεια του βίου μας με την αμαρτωλότητά του στέκεται απέναντί σου, σε αυτό το πρόσωπο που απαστράπτει το δικό σου. Ότι πάσε ημέρα ημών εξέλιπον. Όλες οι μέρες μας πέρασαν άκαρπες.
και εν οργή σου εξελίπωμεν. Γι' αυτό και από την οργή σου, επειδή πέρασε ο χρόνος μας άκαρπος, χανόμαστε. Τα έτη ημών οσί αράχνιε μελέτων. Μελέτησα τα χρόνια μου και τους κόπους μου που διαλύονται σαν τον ιστό της αράχνης. Πώς το λέγει εκεί ο ιερός Δαμασκηνός στα νεκρόσιμα τροπάρια? Μία αρρωπή, ένα αφήσιμα και πάει και η ζωή, πάει και ο πλούτος, πάει και η δόξα. Αυτό θα πει: μελέτησα τα χρόνια μου σαν τον ιστό της αράχνης. Κάνεις έτσι το χέρι σου και εξαφανίστηκε ο ιστός της αράχνης. Ημέρε των ετών ημών εν αυτής, δηλαδή οι μέρες μας στο σύνολό τους, αυτό θα πει εν αυτής, εβδομήκοντα έτη. Εάν δεν δυναστείες, εάν όμως έχουμε γερήν κράσιν, ογδοήκοντα έτη. Και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος. Και το πιο πολύ από τη ζωή μας είναι κόπος και πόνος. Έχει κανείς αντίρρηση για όλα αυτά? Αλλά πάλι τίθεται το ερώτημα, ύστερα από όλα αυτά, αλήθεια, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο θνητό ή αθάνατο? Σε αυτό το θέμα, το πολύ σπουδαίο, απαντά ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Έχει γράψει τρεις επιστολές προς Αυτόλικον. Είναι πάρα πολύ όμορφες επιστολές και είναι πρώιμος πατήρ, πολύ πρώιμος πατήρ. Ακούστε πως απαντά. Θνητός φύση εγένετο άνθρωπος? Δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε εκ φύσεως θνητός? Ουδαμός? Καθόλου? Για να αγαπητοί μου, ο άνθρωπος δεν έγινε θνητός, πόσο περισσότερο ο Ιησούς Χριστός που σας έλεγα προηγουμένως? Ουδαμός? Τι ου? Αθάνατος? Τι λοιπόν, έγινε αθάνατος? Ουδέ τούτο φαμέν, ούτε αυτό ισχυριζόμαστε. Αλερίτης, αλλά θα πει κάποιος, ουδένουν γένατο, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Ούτε τούτο λέγομεν, ούτε αυτό το λέμε. Ούτε ουν φύση θνητός εγένετο, ούτε αθάνατος. Δεν έγινε εκ φύσεως ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Προσέξτε. Ήγαρ αθάνατον αυτόν απαρχής πεποίηκη, εάν τον έκανε από την αρχή αθάνατο ο Θεός, θεόν αυτόν πεποίηκη, θα τον έκανε θεόν. Πάλι ή θνητών αυτών πεποιήκη, αν τον έκανε όμως τον άνθρωπο θνητών, εδώ και αν ο Θεός αίτιος είναι του θανάτου αυτού, τότε ποιος θα ήταν ο αίτιος του θανάτου? Ο Θεός. Ούτε ουν αθάνατον αυτόν επίησεν, ούτε μην θνητών, ούτε έτσι ούτε έτσι. Αλλά καθώς επάνω προηρήκαμε, στα πιο πάνω αναφέραμε, δεκτικών αμφωτέρων. Να η απάντηση, θα τη θυμόσαστε. Δεκτικών αμφωτέρων. Ότι είναι δεκτικός ο άνθρωπος και της αθανασίας και του θανάτου. Είναι. Ώστε. Η ρέψη επίτα της αθανασίας τηρήσα στην εντολή του Θεού, μισθόν κομίσετε παρά αυτού την αθανασία και γέννηκε Θεός. Εάν διαλέξει την ζωή, ρέψη προς την προσαρετές, προς την υπακοή, την εντολή του Θεού, τι τους είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους? Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Άρα λοιπόν, αν δεν έτρωγαν δεν θα πέθαναν. Εκείνοι έρεψαν στην ανυπακοή και εδέχθηκαν τον θάνατον. Ή δαφ, εάν πάλι τραπεί επίτα του θανάτου πράγματα παρακούσας του Θεού, αυτός εαυτό αίτιος ή του θανάτου, τότε αίτιος του θανάτου θα είναι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος. Μη λέμε αγαπητοί ότι ο Θεός τα έκανε έτσι. Ο άνθρωπος είναι ο αίτιος του θανάτου. Ο Θεός
θάνατον, λέγει η Αγία Γραφή, ούτε ποιήσεν. Δεν έκανε το θάνατο ο Θεός. Εδώ όμως μας τα αναλύει πολύ ωραία ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Και τελειώνει την περικοπή του αυτή. Ελεύθερον γάρ και αυτεξούσιον επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο. Τον έκανε ελεύθερον και αυτεξούσιον. Διάλεξε. Στον παράδεισο αυτό είπε στους πρωτοπλάστους. Διάλεξε. Εάν θα παραβείς την εντολή μου θα πεθάνεις. Εάν δεν την παραβείς δεν θα πεθάνεις. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Τότε αν ο Θεός κατασκεύασε έναν κόσμο απαραμήλου ωραιότητος και προπαντός το θαυμαστόν δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος και το οποίον ξαναγυρίζει στην ανυπαρξία ο άνθρωπος, τουλάχιστον στην ατομικότητά του, γιατί εγώ πεθαίνω, τα παιδιά μου όμως συνεχίζουν, στην ατομικότητά μου εγώ πεθαίνω και γίνομαι, πέφτω στην ανυπαρξία, τότε θα ήταν κάτι το ατελές αυτό που κάνει ο Θεός ή ένα παιχνίδι του Θεού. Μα ο Θεός δεν παίζει. Και τότε ο άνθρωπος θα ήταν ένα τραγικό πλάσμα. Τότε όντως ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης που λέγει ο εκκλησιαστής.